Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να ξεκινήσω με την συμπαράστασή μου στην δοκιμαζόμενη Ισπανία που ήδη θρηνεί σχεδόν 100 θύματα και ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Γεγονός που έρχεται να μας πενθυμίσει για ακόμα μια φορά ότι κανείς δεν είναι άτρωτος απέναντι στην κλιματική κρίση, αλλά προφανώς και να αναδείξει τον ρόλο της πολιτικής προστασίας, της σωστής λειτουργίας του 112 και των προληπτικών εκενώσεων και βεβαίως της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όσο και των κοινών δράσεων στη Μεσόγειο, η οποία αποτελεί εξάλλου, όπως μας λένε οι επιστήμονες, επίκεντρο της κλιματικής κρίσης. Είναι ένα πεδίο στο οποίο, όπως ξέρετε, η Ελλάδα πρωτοστατεί και το οποίο θα αποτελέσει και αντικείμενο, πιστεύω, πολύ εκτεταμένων συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην συνεδρίασή μας τώρα, πρωταγωνιστής είναι η νέα αύξηση του βασικού μισθού στην προοπτική να φτάσει στα 950 ευρώ, όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Αλλά σήμερα θα συζητήσουμε το νέο μόνιμο σύστημα προσδιορισμού του μετά το 2027. Θα έλεγα ότι είναι μια κομβική πρωτοβουλία, καθώς στο εξής θα απαγορεύεται και δια νόμου η μείωση του κατώτατου μισθού, ενώ το ύψος της αύξησής του θα καθορίζεται από δύο κριτήρια. Από τη μία πλευρά τον ρυθμό ανάπτυξης και βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας και από την άλλη τον πληθωρισμό, αλλά τον πληθωρισμό ο οποίος πλήττει ειδικά τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και αυτό σημαίνει ότι όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα, τόσο θα αυξάνεται ο πρώτος μισθός, αλλά και όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο θα αντισταθμίζουν αυτή την αύξηση των τιμών οι αμοιβές. Σε όλη αυτή είναι η πορεία την οποία ακολουθούμε και όλα τα τελευταία χρόνια. Να θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ το 2019, είναι ήδη στα 830 ευρώ. Θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027. Είναι μια αύξηση σχεδόν 50%. Ενώ και οι μέσες απολαβές από 1.036 ευρώ. Ο στόχος μας είναι, και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε, ενδεχομένως να τον ξεπεράσουμε κιόλας, να φτάσουν τα 1.500 ευρώ το 2027, βελτιωμένες δηλαδή κατά 45%. Και βέβαια να συμπληρώσω ότι το νέο σύστημα έρχεται να ευνοήσει και τους δημόσιους υπαλλήλους, με τον εισαγωγικό τους μισθό να συμβαδίζει πια με τη βασική αμοιβή στη χώρα, και θα συμπαρασύρει προφανώς προς τα πάνω για τις τριετίες, αλλά και όλα τα επιδόματα τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με άλλα λόγια, είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αφορά το σύνολο των εργαζόμενων με επίκεντρο, όπως είπα, την καθοριστική ρήτρα ότι οι αποδοχές πια δεν θα μπορούν να μειώνονται παρά μόνο να αυξάνονται και είναι μια διασφάλιση η οποία καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα θωρακίζοντας το εισόδημα απέναντι σε κάθε απειλή περιορισμού του. Και καθίσταται, πιστεύω, δυνατή χάρη ακριβώς των αποτελεσμάτων της συνολικής οικονομικής μας πολιτικής. Είναι μια συνετή πολιτική η οποία, αφότου έκλεισε το τόξο της κρίσης, δημιουργεί τώρα μια σιγουριά, μια ασφάλεια για την επόμενη μέρα, φροντίζοντας όμως παράλληλα και τον έτερο αναγκαίο πόρο της παραγωγής, την επιχειρηματικότητα, την οποία ελαφρύνει από βάρη. Σημαίνει ότι πέραν της μείωσης 50 και φόρων που έχουν καταργηθεί, μειωθεί ως το 2025, οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές θα έχουν αποκλιμακωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Θα φτάσουμε το 6% έως το 2027, θα έχουμε πλησιάσει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και όλα αυτά, αυτή η συνετή πολιτική της μείωσης των φόρων σε συνδυασμό με την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, επιτυχάνεται σε μία εποχή όπου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα ελλείμματα αυξάνονται. Βλέπετε τι γίνεται στην Γαλλία, η οποία επιχειρεί να περάσει μέσα από ένα διασπασμένο κοινοβούλιο έναν νέο προϋπολογισμό με σημαντικές αυξήσεις φόρων αλλά και περιορισμούς δαπανών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις χθες, αναγγέλθηκε ο καινούριος προϋπολογισμός με πρόσθετα φορολογικά βάρη ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών.
Στην πατρίδα μας η πορεία είναι η αντίστροφη και δικαιώνοντας έτσι τους δύο πυλώνες της πρόοδου της. Δημοσιονομικά ισορροπημένες επιλογές, αλλά και φορολογική δικαιοσύνη. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής ήταν πάντα ένα σύνθημα, έτσι, ένα πολυφορεμένο σλόγγαν στα χείλη των όλων των πολιτικών. Νομίζω από ευχή πια γίνεται πραγματικότητα. Τα πρώτα έσοδα να ενισχύουν προφανώς τους πιο αδύναμους, αλλά όλα τα επόμενα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής να ανοίγουν τελικά το δρόμο για νέες μειώσεις φόρων. Έχουμε ήδη προσδιορίσει το τι θα κάνουμε στον προϋπολογισμό του 2025, ώστε η μικρότερη αυθαιρεσία των λίγων να σημαίνει τελικά την μεγαλύτερη ανακούφιση των πολλών. Ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει επίσης τις αλλαγές στον τρόπο και στον χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αυτές θα γίνονται πλέον σταθερά και χωρίς να υπάρχει καμία απόκληση μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου. Βάλουμε επιτέλους ένα οριστικό τέλος στο σύριαλ των παρατάσεων, αυξάνοντας όμως και τις εκτόσεις για αυτούς οι οποίοι τηρούν τις προθεσμίες, αλλά και το δημόσιο να είναι συνεπές με την πρόβλεψη προστίμων σε όσους κρατικούς λειτουργούς δεν αποστέλνουν εγκαίρως στην ΑΔΕ όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω ένα, το οποίο προ κάποιων μηνών, όπως θυμάστε, είχε μετατραπεί σε μια αιτία μεγάλης αναταραχής, αλλά και σε μια παγίδα μιας άθλιας κομματικής εκμετάλλευσης, και μιλώ για την εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Ένα πεδίο το οποίο όλοι θα θυμούνται, κυρίως αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται περισσότερο, ότι ήταν αρρύθμιστο εδώ και δεκαετίες. Για τα κενά του οποίου επέτρεπαν σε κάποιους να κατασκευάζουν μύθους, κρύβοντας τις δικές τους ευθύνες και κατηγορώντας τυφλά την κυβέρνηση. Λοιπόν, σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση που, όπως είχαμε δεσμευθεί, κύριε Υπουργέ Παιδείας, κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, έρχεται να απαντήσει και στους στημένους ακτιβισμούς και σε κάποιες παράφωνες συναυλίες με μια γενναία μεταρρύθμιση στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της, η πατρίδα μας αποκτήσει ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών. Και σε αυτήν θα ενταχθούν οι σχολές του Εθνικού Θεάτρου, της Λυρικής Σκηνής, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Οδείου Θεσσαλονίκης και μαζί η Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης. Αλλά ταυτόχρονα και όλες οι πολλές ιδιωτικές σχολές θεάτρου, μουσικής και χορού που λειτουργούν σήμερα ως επιχειρήσεις, τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Θα μιλήσουν αναλυτικά για το νομοσχέδιο ιδίως συναρμόδιοι υπουργοί. Ξεδιαλύνουμε όλα τα θολά σημεία ενός αρρύθμιστου τοπίου. Καθορίζουμε επαγγελματικές διαδρομές, σαφή προσόντα, επαγγελματικά δικαιώματα και έτσι πιστεύω ότι αναβαθμίζουμε συνολικά το επίπεδο των καλλιτεχνικών σπουδών, δίνοντας και ένα ξεκάθαρο δρόμο για τη σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές σπουδές. Σε πείσμα λοιπόν της πολιτικής μιζέριας, η χώρα αλλάζει σε όλους τους τομείς, με μικρά και μεγάλα βήματα. Όλα πάντως με την σφραγίδα της πολιτικής σταθερότητας, ένα μέγεθος το οποίο, όπως βλέπετε, αποτελεί ζητούμενο για πολλά κράτη και στη χώρα μας δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ ένα αυτονόητο δεδομένο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η στάση της αντιπολίτευσης στη Βουλή σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Εκεί νομίζω ότι θα φανούν πολλά. Να κλείσω τέλος με ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Συνηθίζουμε να τα συζητάμε όσο θα έπρεπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ίσως αμέσως μετά θα έχω μία συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον φίλο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο φως των χθεσινών σημαντικών συνομιλιών που είχε στο Λευκό Οίκο. Στην πρώτη επίσκεψη ηγέτη της Κύπρου εδώ και 28 χρόνια. Είναι μια σημαντική απόδειξη της αναβάθμισης των σχέσεων της Μεγαλονήσου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και της σημασίας της ως ενός πόλου σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον συγκρούσεων που δυστυχώς συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία καταδεικνύει και τα ωφέλη στα οποία οδηγεί μια ενεργητική διπλωματία
η οποία είναι στηριγμένη στο διαρκή συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας. Αυτή την ώρα δεν θέλω να φανώ ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Μένω ωστόσο σε μια διαπίστωση ότι από ένα σημείο διεθνούς ακινησίας η Κύπρος και η επίλυση του κυπριακού ζητήματος αντιμετωπίζεται τώρα ως μέρος λύσης στην εξίσωση της πιο ευαίσθητης περιοχής στον παγκόσμιο χάρτη. Και ότι αυτή η αλλαγή οπτικής μπορεί να μετουσιωθεί, ελπίζω, και σε μια αλλαγή σελίδος. Σταματώ λοιπόν εδώ την εισαγωγή μου και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, ξεκινώντας με την νομοθετική πρωτοβουλία για το κατώτατο μισθό.